Καλημέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο είναι θεωρητικό. Λοιπόν, αφορμή για να γίνει αυτό το vlog ήταν ένα σχόλιο του αγαπημένου φίλου του καναλιού, του Θανάση του Νικολαίδη, τον ο οποίος σχολιάζει αρκετά συχνά κάτω από τα βίντεο και είναι πολύ εύστοχα τα σχόλιά του, και έγραψε κάτω από το βίντεο «Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές και θέλουν συνεχή επιβεβαίωση στις σχέσεις τους». Είναι ένα βίντεο που είχαμε κάνει πριν λίγες μέρες. Έγραψε το εξής ο Θανάσης, το οποίο το διάβασα, το είδα το σχόλιο και λέω «Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να γίνει vlog». Και σας δίνω έτσι τώρα και μια πρόγευση του πώς θέλω να είναι το κανάλι στο μέλλον. Έχω σταματήσει πλέον να παίρνω emails για vlogs. Τα email που είχαμε παλιότερα ήταν τα περισσότερα ιστορίες ανθρώπων που έλεγαν την ιστορία τους και ήθελαν συμβουλές. Γνωρίζετε ότι από 8 Απριλίου 2020 έχω σταματήσει να παίρνω emails. Δεν θα σταματήσουν όμως τα vlogs. Τα vlogs θέλω να είναι περισσότερο θεωρητικά, γενικά, βοηθητικά και πρακτικά. Λοιπόν, έγραψε ο Θανάσης κάτω από το βίντεο «Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές και θέλουν συνεχή επιβεβαίωση στις σχέσεις τους» το ακόλουθο. Τους παρορμητικούς τους λέμε συναισθηματικούς και τους συναισθηματικούς ευαίσθητους. Ας τα ξεκαθαρίσουμε αυτά σε κάποιο vlog, όχι μόνο γιατί αδικούμε ανθρώπους, αλλά γιατί καλλιεργούνται λαθασμένες αντιλήψεις. Για παράδειγμα, συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Οι ευαίσθητοι είναι λιγότερο παρορμητικοί. Η παρόρμηση είναι γρήγορη και ακατέργαστη, ενώ η ευαισθησία βαθιά. Αυτά τα δύο, λέει ο Θανάσης, εκφράζονται με συναισθήματα που αναλόγως μπορεί να είναι ή να μην είναι ρηχά. Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρηση του Θανάση. Και έχω βάλει τίτλο σε αυτό το vlog «Παρορμητισμός ή ευαισθησία», για να διαχωρίσουμε λίγο τι είναι ο παρορμητισμός και τι είναι ευαισθησία. Λοιπόν, αρκετοί ερευνητές της ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι συχνά οι παρορμητικές συμπεριφορές εκφράζουν επιθυμίες και αποτελούν προσαρμοστικούς μηχανισμούς, όχι μόνο για την απολαβή απολαύσεων, αλλά και για την ίδια την επιβίωση. Παρορμητικότητα, παρορμητική πράξη, η παρορμητική συμπεριφορά, είναι συμπεριφορά εκείνη η οποία έρχεται αυτόματα. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να συγκρατηθούν, όταν θέλουν να πούν κάτι ή να κάνουν κάτι, το κάνουν χωρίς προεργασία, όπως λέει και ο Θανάσης, λέει γρήγορα και ακατέργαστα. Δηλαδή, σαν πως και την ώρα που λειτουργούν, δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, να φιλτράρει τι ακριβώς λένε ή τι ακριβώς κάνουν. Δρώ παρορμητικά σημαίνει ότι ακολουθώ τα εσωτερικά μου ένστικτα και βγάζω προς τα έξω τον εσωτερικό μου κόσμο, ο οποίος δεν είναι και τόσο πολύ δουλεμένος. Η παρορμητικότητα είναι και σύμπτωμα κάποιων διαταραχών προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα της οριακής διαταραχής προσωπικότητας. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον η παρορμητικότητα είναι χαρακτηριστικός της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, trait, είναι χαρακτηριστικός στην προσωπικότητα ή αν είναι παθογένεια. Έχω διαβάσει διάφορα προετοιμαζόμενοι για αυτό το vlog. Έχω καταλήξει να συμφωνήσω με τη γνώμη των ειδικών που λένε ότι η παρορμητικότητα είναι παθολογική όταν αυτή δυσχεραίνει τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Όταν δηλαδή παρορμητικές πράξεις, παρορμητικά λόγια, παρορμητικές κινήσεις μπλοκάρουν τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή του δημιουργούν ζημιά στην εργασία του, στην καθημερινότητα του, στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους κλπ. Δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο λιανά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παρορμητικοί και το έχουν σαν χαρακτηριστικό αυτό, να λένε την άποψή τους χωρίς να τη φιλτράρουν, να προβαίνουν σε πράξεις γρήγορα, δηλαδή να συμφωνούν να κάνουν κάτι χωρίς να το πολυσκεφτούν, ή να είναι εκφραστικοί ιδιαιτέρως με τους άλλους, ή να δίνονται πολύ νωρίς σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, οι οποίοι όμως εκ των υστέρων μπορούν να έρχονται και να αναθεωρούν τις πράξεις τους και να διορθώνουν. Η παρορμητικότητα θεωρώ ότι είναι στοιχείο ανοριμότητας. Τα μικρά παιδιά είναι σαφώς παρορμητικά, ειδικά τα βρέφη. Ειδικά τα βρέφη, όσοι από εσάς
είχατε την ευλογία να γίνετε γονείς ή την επιλογή να γίνετε γονείς, θα θυμάστε ότι τα βρέφη δεν φιλτράρουν οτιδήποτε. Πονάνε, κλαίνε. Πεινάνε, κλαίνε. Είναι λερωμένα, κλαίνε. Είναι χαρούμενα, χαμογελούν. Δεν υπάρχει καθόλου εγκεφαλικό φιλτράρισμα. Το σημείο του εγκεφάλου που φιλτράρει τις παρορμήσεις μας είναι η πρόσθυμη τοπική λοβή, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τελευταίως, μετά που το μάθαμε, ότι η εξέλιξη των πρόσθυμων τοπικών λοβών ολοκληρώνεται κάπου μεταξύ 22 και 26 ετών, αναλόγως στο φύλο, αναλόγως στον άνθρωπο, την κληρονομικότητα κτλ. Οπότε, είναι απολύτως φυσιολογικό όσο νεότερος είναι ένας άνθρωπος να είναι τόσο πιο παρορμητικός. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει το ψυχοσυναισθηματικό και ψυχοεξελιχτικό στάδιο της εφηβείας, θεωρείται απολύτως φυσιολογικό να έχει μια όσο το δυνατόν πιο μαζεμένη παρορμητικότητα. Δηλαδή η παρορμητικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό να σε εξωκαρδιά και να λες την απόψή σου και να κάνεις αυθόρμητα πράγματα τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν κιόλας να κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Αν όμως αυτή η παρορμητικότητα δεν είναι υπό έλεγχο της λογικής σου και της κρίσης σου, μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνη για το να πάει καλά η ζωή σου. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια εργασία και περνά μια δύσκολη μέρα στο εργασιακό του περιβάλλον και παρορμητικά εξυβρίζει τον προϊστάμενο του. Αυτό μπορεί να του στοιχήσει τη δουλειά του, για παράδειγμα, αν εξυβρίζει το αφεντικό του. Ή σε μια ερωτική σχέση, ή σε ένα γάμο, αν δρούμε συνεχώς παρορμητικά, δηλαδή βγάζουμε αφιλτράριστα τα συναισθήματα μας προς τα έξω, είτε με λόγια είτε χωρίς λόγια, αν είμαστε αφιλτράριστοι και, πώς να το πω έτσι, άγριοι, δηλαδή ό,τι νιώθω το βγάζω, δεν επεξεργάζουμε τίποτα, δεν εκλογικεύω τίποτα, είμαι σαν ένας πομπός που ό,τι νιώθω μέσα μου το βγάζω προς τα έξω, χωρίς να σκέφτομαι πώς μπορεί να νιώσει ο άλλος, πώς μπορεί να νιώσω εγώ μετά αν το πω ή αν το κάνω αυτό κλπ. Άρα η παρορμητικότητα δεν είναι κακό πράγμα, φτάνει οι ενήλικες άνθρωποι να την έχουμε υπό τον έλεγχο μας. Σας μιλώ ως ένας αρκετά παρορμητικός άνθρωπος. Είμαι αρκετά παρορμητική, το έχετε καταλάβει εσείς αυτό για μένα. Όμως κατά τη διάρκεια των χρόνων έχω μάθει και διαμέσου της ψυχοθεραπείας και διαμέσου της συνεχούς διαδικασίας αυτογνωσίας να αντιθασεύω την παρορμητικότητά μου. Και ακόμη και στις περιπτώσεις που μου ξεφεύγει η παρόρμηση, να έρχομαι εκ των υστέρων και να το μαζεύω. Έχω ακόμη δουλειά. Θυμάστε που είχα κάνει ένα έκτακτο vlog, ένα live, μέσα στις πρώτες μέρες της καραντίνας που ήμουν πολύ θυμωμένη και μετά το έβαλα απόρριτο και έφτιαξα ένα βίντεο για το θυμό. Εκεί είναι η παρορμητικότητα. Και λέω, αναγνωρίζω στον εαυτό μου ότι εγώ προσωπικά χρειάζεται να δουλέψω κι άλλο το κομμάτι της παρορμητικότητας, όχι να γίνω ένα ρομπότ το οποίο να μετράει τα πάντα και να μην εκφράζεται καθόλου, αλλά να βάζω λίγο φίλτρο προτού λειτουργήσω για το κατά πόσον αυτό που θα πω ή αυτό που θα κάνω είναι καλή ιδέα να το πω, είναι καλή ιδέα να το κάνω και για τη δική μου ψυχική υγεία και ισορροπία και ασφάλεια, αλλά και για τον άλλον γύρω μου. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, η παρόρμηση είναι γρήγορη και κατέργαστη, ενώ η ευαισθησία βαθιά. Και λοιπόν, βρήκα ένα άρθρο, σοβαρά τώρα, ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει μία άλλη φίλη που είναι στο κανάλι, η Μαρία Σκαμπαρδόνη. Μαρία, έχεις γράψει αυτό το άρθρο το 2016. Λέει, είναι δημοσιογράφος η Μαρία Σκαμπαρδόνη και λέει, η ψυχολογία είναι ένα από τα αγαπημένα αντικείμενα μελέτης της, διότι μελετά τα μύχια και τα άδεια της ανθρώπινης ύπαρξης μαζί με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το άρθρο της Μαρίας και θα πω πού συμφωνώ και πού θα προσέθετα κάτι ή θα άλλαζα κάτι. Λοιπόν, η κοπέλα το έχει γράψει αυτό το 2016, δηλαδή 4 χρόνια πριν. Λοιπόν, λέει η Μαρία, 5 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή 5 και κάτι χρόνια πριν. Ζώντας σε μια εποχή που οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν ψυχρανθεί, οι περισσότερες πλέον χτίζονται πίσω από μια οθόνη και κυριαρχεί στο μεγαλύτερο βαθμό η ιδιοτέλεια και ο ατομικισμός, το να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη ψυχική ευαισθησία σου προκαλεί εντύπωση. Ναι, λέει η Μαρία, υπάρχουν όντως άνθρωποι που πληγώνονται εύκολα,
κλαίνε όταν βλέπουν μια ρομαντική ταινία, παίρνουν βαθιά στη ψυχή τους μια αδικία που τους συνέβη. Ποιος είναι όμως ο ρόλος της μεγάλης ευαισθησίας στην ψυχή ενός ανθρώπου και πώς πρέπει να μάθει να τη χειρίζεται ώστε να μην πληγώνεται τόσο πολύ? Οι άνθρωποι μεγάλης ψυχικής ευαισθησίας μεγάλωσαν στο μεγαλύτερο βαθμό σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυτή η ευαισθησία υπήρχε ήδη, αλλά μπορεί και να γεννήθηκαν με μια μεγάλη ευαισθησία στα εξωτερικά ερεθίσματα και μηνύματα και κάποιες εμπειρίες να τους ενίσχυσαν την ψυχική τους αυτή ιδιαιτερότητα. Μαρία μου, συμφωνώ με αυτά που γράφεις. Προσθέτω όμως ότι είναι σαφώς ένα χαρακτηριστικό η ευαισθησία το οποίο φέρουμε από τη γέννησή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με μεγάλη ευαισθησία στα εξωτερικά ερεθίσματα, όπως πολύ ορθά γράφεις. Άνθρωποι οι οποίοι διαισθάνονται και πιάνουν δονήσεις στο περιβάλλον, δηλαδή οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται και νιώθουν την αρνητικότητα, τη θετικότητα, που οσμίζονται μεταφορικά πότε τους παίρνει και πότε δεν τους παίρνει, τι συμβαίνει γύρω τους κλπ. Λες παρακάτω κάτι με το οποίο διαφωνώ. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια διάχυτη απεσιοδοξία, διότι θεωρούν τον κόσμο γύρω τους σκληρό και άδικο και αρνούνται να συμβιβαστούν με αυτό. Όχι, δεν είναι απαραίτητο οι ευαίσθητοι άνθρωποι να έχουν διάχυτη απαισιοδοξία, εάν κάνουν ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία και αν κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, μπορεί να είναι αισιόδοξοι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το χάρισμα της ευαισθησίας, δεν είναι πολύ σπουδαίο χάρισμα ευαισθησία, να είναι εναντίον μας, μπορούμε να το γυρίσουμε υπέρ μας. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι στο μεγάλο τους βαθμό οι άνθρωποι με μεγάλη ψυχική ευαισθησία έχουν μια ροπή προς τις τέχνες, όπως τη ζωγραφική, τη γραφή, τη μουσική. Η ιστορία κατά καιρούς έχει δείξει άπειρα τέτοια παραδείγματα. Με αυτό συμφωνώ. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο όμως ότι όποιος δεν είναι καλλιτέχνης δεν είναι ευαίσθητος, γιατί μπορεί κάποιος να είναι μαθηματικός, μπορεί κάποιος να είναι φυσικός, μπορεί κάποιος να είναι τεχνικός σε ένα επάγγελμα και είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Συνηθίζουν, λες, να έχουν ροπή προς την τέχνη και εσωτερικές ενέργειες και δραστηριότητες με τον εαυτό τους, επειδή πολλές φορές μπορεί να νιώθουν μόνοι ή ότι και οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πιο νωρίς την μεγάλη αξία της μοναχικότητας και της καλής σχέσης με τον εαυτό τους. Νιώθουν μέσα τους θυμό για την ειδικία που υπάρχει στον κόσμο και ξεσπάνε με τις ενέργειες τους αυτές. Όχι απαραίτητα. Μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε. Πληγώνονται εύκολα, γι' αυτό και γίνονται περισσότερο αποδέκτες άσχημων συμπεριφορών, επειδή οι άλλοι καταλαβαίνουν ακριβώς αυτή τους την ευαισθησία. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα παιδιά που γίνονται αποδέκτες σχολικού εκφοβισμού, ως επιτοπλίστων είναι άτομα με μεγάλη ψυχική ευαισθησία. Σε αυτό συμφωνώ. Γίνονται πιο εύκολα θύματα συναισθηματικού εκβιασμού και συνήθως υποκύπτουν. Η ευαισθησία είναι ένα χάρισμα και στις κοινικές και σκληρές εποχές, το να βλέπεις ανθρώπους ευαίσθητους που έχουν μέσα τους ψυχικό πλούτο είναι γεγονός ευχάριστο. Συμφωνώ με αυτό. Όμως οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι οφείλουν να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει ευαισθησία τους, ότι δεν πρέπει η ευαισθησία τους αυτή να κυριαρχεί σε κάθε άνθρωπο που γνωρίζουν, διότι τόσο περισσότεροι θα πατάνε πάνω σε αυτό για να ωφεληθούν. Οφείλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, βάζοντας και ένα όριο στην καλοσύνη και θέτοντας προσωπικά όρια. Μιλάς για τους έμπαθς, φαντάζομαι, για τους ανθρώπους με υπερβολική ενσυναίσθηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι έχουν και αυξημένη αντίληψη, μπορούν και αντιλαμβάνονται πράγματα ή γνωρίσματα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου που οι άλλοι μπορεί και να αγνοούν. Με αυτό συμφωνώ. Η αυξημένη τους ευαισθησία είναι ικανή του να εντοπίζει παρόμοια στοιχεία και σε έναν άλλον άνθρωπο. Όμως οφείλουν να αντιληφθούν ότι επειδή εκείνοι είναι ευαίσθητοι, δεν θα τους αντιμετωπίζουν και οι άλλοι έτσι. Ούτε θα λαμβάνουν πάντα υπόψη τη δική τους ψυχική ευθυξία. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να χαίρονται αυτό το ξεχωριστό γνώρισμα, σήμα κατά τεθέν ανθρωπιάς και ψυχικού μεγαλείου, συμφωνώ απόλυτα, όταν δεν ξεπερνάει το μέτρο και δεν οδηγεί στην υποτίμηση και θυματοποίηση. Και επιτέλους, ας ασχοληθούμε λίγο με τους σκληρούς και ανάλγητους. Μαρία, είναι πάρα πολύ ωραίο το άρθρο σου και σε ευχαριστούμε. Και θέλω να συμπληρώσω ότι πάρα πολλές φορές, όπως λέει και ο Θανάσης, η ευαισθησία είναι μια βαθιά διεργασία και πάρα πολλές φορές θεωρείται από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ευαίσθητοι ή από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μπούλιδες, είναι νταΐδες, θεωρείται η ευαισθησία κάτι αρνητικό.
Δηλαδή το να σε κατηγορούν είσαι υπερευαίσθητος, σαν να σου λένε έχεις ψυχολογικά προβλήματα, είσαι τρελός, δεν είσαι λογικός. Εν τω μεταξύ καμία σχέση. Η ευαισθησία είναι από τη λέξη ευ και τη λέξη αίσθηση. Στην ουσία σημαίνει ο άνθρωπος να πιάνει με τις κεραίες του το τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Δηλαδή να μπορεί να νιώθει πότε ο άλλος είναι φύλα προσκύμενος προς αυτόν, πότε ο άλλος είναι εχθρικά προσκύμενος προς αυτόν και να καταλαβαίνει τις διαθέσεις και τις δικές του και των άλλων ανθρώπων. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι έχουν πολύ ανεπτυγμένο τον gut instinct τους, τη διαίσθησή τους, αυτό για το οποίο μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Και οι ευαίσθητοι άνθρωποι από μωρά πιάνουν πράγματα στον αέρα. Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, τρομερή θετική εντύπωση, η κόρη μου, η οποία είναι ένα μωρό το οποίο δεν ήταν πολύ τυχερό όσον αφορά στα παιδικά της χρόνια, γιατί χωρίσαμε με τον πατέρα της όταν ήταν 1,5 ετών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν καυγάδες προηγουμένως, ήταν 18 μηνών η Κυριακή όταν χωρίσαμε με τον μπαμπά της και στην πορεία η Κυριακή σε αυτήν την πολύ νεαρή ηλικία, 1,5 ετών που ήταν, ζούσε με μια μαμά η οποία διαχειριζόταν, είχε να διαχειριστεί πέραν όλων των άλλων και ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, μια δύσκολη σχέση με τους γονείς μου τότε κλπ. Κλπ. Γράφω γι' αυτά στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Λοιπόν, η Κυριακή τρομερή ευαισθησία και ο Λάζαρος το ίδιο. Η Κυριακή όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Λάζαρος ήταν το πρώτο μου παιδί. Όχι πως δεν είχα δουλειές όταν έκανα τον Λάζαρο ή δεν είχα προβλήματα ή δεν είχα έγνοιες, αλλά είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαι με τον Λάζαρο. Περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Και ο Λάζαρος ήταν ένα μωρό πολύ ευαίσθητο, όπως είναι και τώρα, ο οποίος έπιανε με το διατύπωτα, δηλαδή μόλις εγώ ήμουν λίγο πεσμένη ή μόλις δεν ήμουν καλά, όταν ήταν βρέφος έκλαιγε, γκρίνιαζε, έπιανε. Και τώρα που έχει μεγαλώσει, τον έχετε δει και αυτές τις μέρες στο Λάζαρο στο κανάλι που έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις πολύ μετρημένες, ότι είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Η Κυριακή όμως είχε το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο με τρόμαζε κιόλας. Τη θυμάμαι στην ηλικία των 3,5 ετών, 3-3,5 ετών, ήταν μόλις είχαμε μετακομίσει στη Λευκοσία. Αυτή η μικρή πήγαινε πάντα ξοπίσω μου. Δηλαδή περπατούσαμε στο σπίτι πίσω μου. Το καημένο. Ήθελε τη μαμά του και θα σου πω γιατί μου είπε πρόσφατα και με συγκίνησε. Και περπατούσε πίσω από το σπίτι μου και από πίσω μου μέσα στο σπίτι και μου έλεγε τις σκέψεις μου. Δηλαδή, σκεφτόμουν για παράδειγμα, τι να μαγειρέψω τώρα ρε παιδί μου, να κάνω αυτό ή το άλλο. Και μου έλεγε, μαμά, θέλεις να κάνεις το ένα, μου έλεγε το ένα από τα δύο. Ή είχα κάποιες σκέψεις, ό,τι σκεφτόμουν, το μικρό από πίσω μου να με ρωτάει για αυτό που σκεφτόμουν χωρίς να της το πω. Και είχα πάθει την πλάκα μου και λέω, τι είναι αυτό το παιδί. Τελικά συνειδητοποίησα εκ των υστέρων μεγαλώντας ότι είναι ένα παιδί με τρομερή ευαισθησία. Όχι τρομερή, με ευαισθησία. Με ευαισθησία δηλαδή πιάνει τα vibes. Τα vibe, τις δονήσεις, τις ενέργειες, πώς το λέμε. Και εγώ αυτό το πράγμα το θεωρούσα πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο το μωρό είχε ευαισθησία. Και την πένευα γι' αυτό. Και την ενθάρρυνα να είναι ευαίσθητη. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα την έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της και ως μαθήτριας, φοιτήτριας, τώρα νεαρής κοπέλας. Να σας πω αυτό το περιστατικό που μου είπε, το οποίο με συγκίνησε πολύ. Μιλούσαμε σε βιντεοκλήση και της λέω ένα λεπτό να ανοίξω το πιστολάκι. Πάντα έχω το πιστολάκι, όπως το έχω και εδώ πέρα, το πιστολάκι των μαλλιών που είναι εδώ στο χώρο που ετοιμάζομαι για να κάνω τα βίντεο. Έχω πάντοτε στο πνοδομάτιο μου ένα πιστολάκι. Έχουμε δύο πιστολάκια, τρία. Ένα στο δωμάτιο της Κυριακής, ένα στο δικό μου και ένα εδώ στο γραφείο. Και εγώ πάντοτε όταν ξυπνήσω, έχω αυτή τη συνήθεια να βάζω κρύο αέρα με το πιστολάκι στα μαλλιά μου. Αυτή τη συνήθεια είχα. Και της λέω ένα λεπτό Κυριακή να χρησιμοποιήσω λίγο το πιστολάκι και μου λέει, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Της λέω ότι θυμάμαι, μου λέει, όταν ήμουν μικρή που πήγαινε το μεσημέρι να κοιμηθείς, γιατί εγώ πάντα κάνω σιέστα, που περίμενα έξω από την πόρτα σου να ακούσω το πιστολάκι. Και όταν άκουγα το πιστολάκι χαιρόμουν πολύ γιατί η μαμά ξύπνησε. Και αυτό το πράγμα έτσι με έπιασε, πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό πράγμα. Και θεωρώ ότι
αυτά τα χαρακτηριστικά των παιδιών μου, που είμαι σίγουρη πως το έχουν και τα δικά σας παιδιά, εντάξει. Μην κάνουμε τώρα την ιστορία της κουκουβάγιας. Ποιο είναι το δικό σου παιδί, το κουκουβαγιαδάκι είναι το πιο όμορφο. Όλες οι μαμάδες για τα παιδιά μας έχουμε κολλήματα. Λοιπόν, θυμάμαι άλλα παιδιά και σκέφτομαι άλλα παιδιά τα οποία τα έχω γνωρίσει διαμέσου της ψυχοθεραπείας, γιατί ειδικά στην ΠΑΦΟ, όταν εργαζόμουν το πρώτο καιρό, έβλεπα και παιδιά λόγω του ότι υπήρχε μία παιδοψυχολόγος μόνο άλλη, η οποία δεν είχε και πολύ χρόνο, γιατί ήταν γεμάτα τα ραντεβού της και έπαιρνα και εγώ κάποια παιδιά. Και εφήβους πολλούς που έχω γνωρίσει μέσα από το γραφείο, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι, οι οποίοι δεχόντουσαν εκφοβισμό, bullying μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι τους έλεγαν είσαι υπερευαίσθητος, είσαι υπερευαίσθητη σαν κατηγορία. Δηλαδή έχεις αυτό το ελάττωμα, είσαι υπερευαίσθητος. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου κρατάω μούτρα ως γονιός σου, εγώ μπορώ να είμαι υπερβολικά αυστηρός μαζί σου, εγώ μπορώ να είμαι χάλια συναισθηματικά και να με ρωτάς μπαμπά, μαμά, τι έχεις και να σε βγάζω τρελό και εσύ έχεις πρόβλημα. Είσαι υπερευαίσθητος, είσαι υπερευαίσθητη. Αυτό είναι αισχρό. Είναι αισχρό να κατηγορούμε ένα ευαίσθητο άνθρωπο πως είναι υπερευαίσθητος. Για μένα ο όρος υπερευαισθησία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως κατηγορία να κατηγορήσω τον άλλον, όπως να του πω είσαι εγωιστής, είσαι υπερευαίσθητος. Όχι. Υπερευαίσθητοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια διάγνωση μέσα στο φάσμα του αυτισμού, όπως το σύνδρομο Asperger, οι οποίοι είναι υπερευαίσθητοι κυριολεκτικά σε ήχους, σε φώτα, σε οι αισθήσεις τους, δηλαδή οι πέντε τους αισθήσεις υπερφορτώνονται και δεν νιώθουν καλά να είναι με πολύ κόσμο ή να είναι σε ένα δωμάτιο που είναι εξαιρετικά φωτισμένο ή που έχει φασαρία κλπ. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δεν έχει κάποια διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος δεν έχει σύνδρομο Asperger, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και οι κεραίες του είναι ανοιχτές και έτσι μεγάλες, τεράστιες κεραίες. Τώρα έτσι όπως το κάνω κάτι άλλο θύμιζει, τέλος πάντων, όπως και να έχει, οι κεραίες του της ψυχής είναι ανοιχτές και πιάνει αυτά που συμβαίνουν γύρω του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο λάττωμα. Είναι πολύ τυχερός, γιατί έχει γεννηθεί με ένα ευλογημένο χάρισμα, το οποίο εάν το χρησιμοποιήσει προς όφελός του μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης, μπορεί να κάνει θαύματα. Και όταν λέω θαύματα, εννοώ θαύματα στη δική του ζωή και ίσως και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγάλοι ανθρωπιστές που έχουν βοηθήσει την ανθρωπότητα έχουν χαρακτηριστεί ως άνθρωποι με ψυχική ευαισθησία. Αυτό δεν τους κάνει προβληματικούς. Αυτό δεν τους κάνει, για παράδειγμα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η πριγκίπισσα Νταϊάννα, η Lady Di, η οποία είχε κάνει φοβερό φιλανθρωπικό έργο. Και πάρα πολλοί που είναι άγνωστοι, που δεν τους γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο οι διάσημοι που ήταν υπερβέστη. Τώρα, επειδή διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για αυτούς και επηρεάστηκα και με το όνομα. Άνθρωποι ευαίσθητοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα να πιάνουν το τι συμβαίνει γύρω τους, την ικανότητα να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους, αυτή την ευαισθησία, το οποίο είναι δύναμη και είναι εργαλείο, τη χρησιμοποιούν για να βοηθούν την ανθρωπότητα να γίνεται καλύτερη, για να δημιουργούν τέχνη, να δίνουν ψυχή και να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Η ευαισθησία είναι πάρα πολύ βαθύ, πνευματικά βαθύ γνώρισμα, το οποίο μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τα μωρά το έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω όλα τα μωρά είναι ευαίσθητα, και ανάλογα με την επιλογή που έχουμε μεγαλώνοντας, επιλέγουμε να είμαστε ευαίσθητοι, που σημαίνει να έχουμε καλές αισθήσεις, να ακούμε την διέστησή μας, να ακούμε τον gut instinct μας, να είμαστε σε εναρμόνιση με τα συναισθήματα μας, να έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, να ανήκουμε μέσα στο σύμπαν, στη ζωή που ζούμε, να συνδεόμαστε με το περιβάλλον και τον περιβάλλον τα χώρα. Ακούτε τα πουλάκια, τι ωραία, έχουν την πόρτα ανοιχτή. Δηλαδή τώρα να ακούμε τα πουλιά για παράδειγμα, λέμε, αχ, τι ωραία. Να αφήνουμε το μυαλό μας να μπει μέσα σε αυτό το κελαίδημα το όμορφο. Μην επιτρέπετε σε κανένα να σας κατηγορεί για υπερευαίσθητους. Η ευαισθησία δεν είναι λάττωμα, η ευαισθησία είναι προτέρημα. Η παρορμητικότητα μπορεί να γίνει και προτέρημα, μπορεί να γίνει και λάττωμα. Όσοι από εμάς είμαστε παρορμητικοί, καλά κάνουμε να δουλέψουμε αυτό το κομμάτι,
ώστε να μην φέρνουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και τους γύρω μας σε κίνδυνο με πράξεις παρορμητικές που μπορεί να βλάψουν ανθρώπινες σχέσεις και να πληγώσουν ανθρώπους, μπορεί να συνυπάρξει ο συναισθηματισμός, η ευαισθησία με την παρορμητικότητα, είναι όμως δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και σαφώς δεν μπορούμε τόσο εύκολα απ' έξω να μπούμε μέσα και να κρίνουμε τον άλλο και να το πούμε «Είσαι παρορμητικός, είσαι υπερευαίσθητος, έχεις πρόβλημα». Όχι, ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του. Ας προσπαθήσει να καλλιεργήσει την ευαισθησία, που είναι θετικό πράγμα η ευαισθησία, σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη, σημαίνει ικανότητα σύνδεσης με το περιβάλλον, με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους, είναι πολύτιμο εφόδιο για να προχωρήσει τη ζωή. Η παρορμητικότητα δεν είναι κακό πράγμα, φτάνει να τη συνδυάζουμε με άλλες αρετές. Και το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να πω είναι μην αφήνετε να σας χαρακτηρίζουν ως υπερευαίσθητους ή να σας κάνουν gaslighting. Γιατί κατά τη διαδικασία του gaslighting, που έχω γράψει εκτεταμένα για τον gaslighting ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», είναι εκεί πίσω, το βλέπετε. Έχω βάλει τα βιβλία μου με τη σειρά. Η ανατομία μιας γυναίκας και άντρες έχω ψυχή, χαρούμενη αμά, χαρούμενα παιδιά, να μείνω να φύγω και ψυχολογικός πόλεμος. Και θα βάλουμε και το επόμενο που θα γραφτεί. Λοιπόν, μην αφήνετε να σας κατηγορούν ως υπερευαίσθητους. Εάν νιώθετε ότι η ζωή σας είναι overwhelming, αν νιώθετε ότι καταβάλλεστε από αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε την επισοδοξία που είχε περιγράψει η Μαρία Σκαμπαρδόνη στο άρθρο της που διαβάσαμε, ζητήστε ψυχολογική βοήθεια. Γιατί πολλές φορές μπορεί αυτό να είναι σύμπτωμα κατάθλιψης και όχι ευαισθησίας. Η ευαισθησία είναι μια αρετή. Δεν είναι διαταραχή η ευαισθησία. Ας μην την ονομάζουμε έτσι, ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και ο παρορμητικός δεν σημαίνει ότι έχει περισσότερη αγάπη ή περισσότερα θετικά συναισθήματα να δώσει από έναν άνθρωπο που είναι ευαίσθητος και παίρνει τον χρόνο του να επεξεργαστεί αυτά που νιώθει και αυτά που θα σου δείξει είναι αυθεντικά, γνήσια και ειλικρινά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα, φιλιά. Και να είμαστε ευαίσθητοι. Δεν είναι κακό πράγμα. Η ευαισθησία είναι καλό πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Θανάση που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό το vlog και τη Μαρία της Καμαρδόνη. Μαρία, το βρήκα στο διαδίκτυο το άρθρο σου, παρόλο που μου είχε στείλει κάποια άρθρα. Θα μπω μετά στο email να δω αν μου είχε στείλει και ένα από αυτά. Φιλιά, γεια σας.